τον ευρύτερο προβληματισμό που επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αποτυπώνουν με δηλώσεις του στο Ράδιο 984 και τον Γιώργο Σαχίνη, ο αναπληρωτής καθηγητής βιοχημίας του Πανεπιστημίου Πατρών Κωνσταντίνος Πουλάς και ο Θεόδωρος Λύτρας, επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Δεν είναι 100% προστασία. Σας το έχουμε πει ήδη από διμήνου και τριμήνου. Με το εμβόλιο δεν τελειώνει η πανδημία. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται σχεδιασμός. Το εμβόλιο είναι ένα όπλο. Δεν έχουμε και δεν θα έχουμε τις δόσεις των εμβολίων που θα έπρεπε για να τελειώνουμε με τον εμβολιασμό σε 2, 3, 4 μήνες. Ο κ. Λύτρας, προσωπικός συνεργάτης του Σωτήρη Τσιόδρα, στο πρώτο κύμα της πανδημίας, υπογραμμίζει με νόημα πως δεν υπάρχει επιστήμονας που να πιστεύει ότι η έναρξη των εμβολιασμών σημαίνει και το τέλος της πανδημίας. Μεταξύ των επιστημόνων δεν υπάρχει, μπορώ να το πω με ασφάλεια αυτό, ούτε ένας που να πίστεψε ποτέ ότι καθαρίσαμε το καλοκαίρι. Έτσι. Κανείς επιστήμονας δεν είχε τέτοια αντίληψη. Στον αντίποδα των δηλώσεων περί επιτυχίας του εμβολιασμού στη χώρα, ο Κωνσταντίνος Πουλάς επαναλαμβάνει ότι παραμένουν τα ερωτήματα αναφορικά με τη δράση του ιού πριν και μετά τον εμβολιασμό, καθώς και το ότι θα χρειαστεί χρόνος για τις σχετικές διαπιστώσεις. Η παραγωγή αντισωμάτων δεν σημαίνει αυτόματα ότι αφού τα φτιάξαμε σταματάμε να έχουμε είτε λίμωξη είτε να μεταδίδουμε. Καλώ όλους τους επιστήμονες να σκέφτονται λίγο διαφορετικά. Μη σκέφτονται σε κουτάκια. Ο πληθυσμός που θα έπρεπε να έχει κληθεί ή να έχει εμβολιαστεί πλησιάζει αυτή τη στιγμή περίπου το 1 εκατομμύριο, δηλαδή 2 εκατομμύρια δόσεις. Και οι δύο κορυφαίοι επιστήμονες του κλάδου επισημαίνουν ότι απαιτείται αλλαγή στρατηγικής, καθώς δεν μπορεί η κοινωνία να συνεχίσει να ζει υπό την ομοιρία του κορονοϊού. Δεν πρέπει να κλείνουμε ουσιαστικά περισσότερο από ό,τι είναι απαραίτητο, να το πω σχηματικά, και το ποιοτικά σημαίνει ότι πρέπει να επιλέγουμε πολύ προσεκτικά τις δραστηριότητες τις οποίες κλείνουμε. Για παράδειγμα, το να κλείσουμε τα σχολεία που κίνηση που έχει τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό επίσης κόστος και να αφήσουμε ανοιχτούς τις αθλητικές εκδηλώσεις, να πω εγώ για ένα παράδειγμα. Η επιδημία, όπως είχαμε γράψει και στο άρθρο που προαναφέρατε, θα τελειώσει μόνο όταν αναπτυχθεί ανοσία αγέλης, είτε με φυσική μόλυνση είτε με τον εμβολιασμό.